Καλησπέρα, είμαι ο DeanPap28 από το ninthy.gr και μόλις ήρθε το πακέτο του Kid Icarus Uprising για τον Nintendo 3DS από την Ortec. Είναι η προπαραγγελία και πάμε να δούμε τι έχει μέσα, να το διαβάσουμε από το ninthy.gr. Με αυτή την επιστολή θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε ότι στο πακέτο που παρέλαβες, όπως τα διαπίστωσες, δεν συμπεριλαμβάνεται το promo pack των AR καρτών που δικαιούσε από την προπαραγγελία. Δυστυχώς, λόγω καθυστέρησης στην παραλαβή του promo pack, στο οποίο περιλαμβάνονται 6 AR κάρτες για να εμπλουτίσεις ακόμα περισσότερο την τράπουλά σου, η αποστολή του δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί μαζί με το παιχνίδι. Η αποστολή του promo pack θα γίνει ξεχωριστά αμέσως μόλις γίνει η παραλαβή τους. Επομένως, δεν έχουμε τις 6 AR κάρτες που θα παίρνουμε παραπάνω από την προπαραγγελία επειδή δεν έχουν έρθει, αλλά για να δούμε. Έχουμε το πακέτο με το παιχνίδι και ένα ακόμα πακετάκι με 24 AR κάρτες. Πάμε να ανοίξουμε και το παιχνίδι. Λοιπόν, το κουτί του. Βλέπουμε το σηματάκι πλέον Nintendo Network. Έχει καθιερωθεί για το online σύστημα της Nintendo. Και από πίσω το κουτί. Είναι χοντρό γιατί περιέχει και τη βάση, η οποία βοηθάει στο να παίξουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο παίζεται με το stylus κυρίως. Λοιπόν, ορίστε και οι υπόλοιπες 6 AR κάρτες που έχει μέσα η συσκευασία. Πιο λεπτό το πακετάκι, προφανώς. Εδώ είναι το κουτί του παιχνιδιού. Εδώ πόντι για το Nintendo Club. Οι οδηγίες χρήσης. Διαφημιστικό για άλλα παιχνίδια του 3DS. Οδηγίες ασφαλείας. Και όπως βλέπουμε, στα κενά της οικολογικής συσκευασίας, διάφοροι χαρακτήρες που εμφανίζονται στο παιχνίδι. Η βάση είναι αυτή, κλειστή. Και ανοίγει, αυτό εδώ κατεβαίνει. Λοιπόν, είναι μια ωραία βάση στήριξης, βοηθάει να παίξει το παιχνίδι, δεν κουράζεται το αριστερό σου χέρι από το κράτημα του 3DS, οπότε το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να χρησιμοποιήσεις το stylus για την στόχευση. Ορίστε, αυτή είναι η βάση. Για να δούμε και τις κάρτες, τις AR κάρτες. Λοιπόν, ορίστε, είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Έχουν καλή υφή. Για να ανοίξουμε και το μεγάλο πακέτο. Ορίστε. Και το πίσω μέρος ακόμα μια φορά. Να δείξουμε λίγο πώς λειτουργούν οι AR κάρτες. Για να δούμε. Θα βάλουμε τον Pit και τον Magnus να παλέψω. Προφανώς πρέπει να γυρίσουμε τις κάρτες έτσι, όπως δείχνουν τα βελάκια από κάτω, για να μπορέσουν να παλέψουν. Ορίστε, fight. Ο Pit είναι ο νικητής και από κάτω βλέπουμε ακριβώς τα στατιστικά. Αυτά λοιπόν, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο unboxing. Γεια σας!